Στο Δημοβόρειο Τζουμέρκων είναι στραμμένα τα βλέμματα τις τελευταίες ώρες σε εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στο νέο οδικό άξονα που συνδέει την περιοχή των Τζουμέρκων με την Ιόνια Οδό, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα του δρόμου Τέροβο-Πηγάδια. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης καθώς και κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών βρέθηκαν ήδη από την Τρίτη στο σημείο, ενώ σήμερα το πρωί ακολούθησε και δεύτερη αυτοψία από κλιμάκια μηχανικών της Περιφέρειας Υπήρου και του αναδόχου, προκειμένου αφενός να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και αφετέρου να ξεκινήσει απομάκρυνση των πετρών και του χώματος, μια διαδικασία που αποσημείωσε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο νεοεκλεγής δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Δυστυχώς, χθες είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός για μας, διότι έγινε μια αποχώρηση ενός τεράστιου όγκου αποτελούμενο από χώμα και πέτρες. Έκλεισε ο δρόμος τελείως και τα δύο ρεύματα στο δρόμο Τέροβο-Πηγάδια. Ευτυχώς δεν θερμίσαμε τίποτα, γιατί αυτός ο δρόμος έχει μεγάλη διέλυση αυτοκινήτων. Από χθες και σήμερα και ο κύριος Περιφερειάρχης που είναι στην αρμοδιότητα του, ο συγκεκριμένος δρόμος με υπηρεσιακούς παράγοντες, μετέβη στο σημείο και χθες, όπως σας είπα, αλλά και σήμερα. Περιμένουμε τώρα, ήδη έχουν ξεκινήσει ενέργειες για να απομακρυνθούν τα πρωτά υλικά και περιμένουμε τώρα τους γεωλόγους να μας πούν τι μελεγενέστε, πώς θα μπορέσουν να διασφαλίσουν το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει κάποια πρώτη εκτίμηση για το τι οδήγησε σε όλο αυτό που είδαμε και βλέπουμε και στις φωτογραφίες που δίνονται στη δημοσιότητα? Ναι, κύριε Κουσμά, τα εδάφη, τα δημελήξια και τα αναφόρια αποτελούνται από αδυστόλιθο και το πλύσκης, το γκρι χρώμα. Όταν μιλάμε για το ξερογούνι, μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι αδυστολιστικό. Αυτός ο δρόμος είναι, το πέτρωμά του είναι αδυστόλιθο. Όταν μιλάμε για αδυστόλιθο, μιλάμε για σαφρό έλεγχος. Δυστυχώς, η φορά του πετρώματος που είναι προς τον δρόμο, θεωρώ ότι ολισθαίνει το συγκεκριμένο σημείο, διότι περνώντας τον δρόμο που έκοψε το πόδι που λένε στα λαϊκά, ούτως ώστε θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει κάποιος... Δεν θεωρώ ότι έγινε ούτε από ανθρώπινο, έγινε κάποιο ανθρώπινο λάθος δηλαδή, ούτε κάποιο συγκεκριμένο, ούτε κάποια παράληψη από τους μιλητές. Γιατί αυτό το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Και έχει όλες τις μελέτες, όλες τις εγκρίσεις. Υπάρχει κάποιος εκτιμόμενος χρόνος που θα μπορέσει να υπάρξει η αποκατάσταση της κανονικότητας στο σημείο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το έργο που πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Χθες την παράγοντας έδωσε εντολή στην ανάδοχη εταιρεία να απομακρυνθούν τα μπάτζα, γιατί ακόμα το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει παραδοθεί. Ήδη σήμερα το πρωί με τεχνήματα έχουν ξεκινήσει και απομακρύνουν τα καρτά υλικά. Σε 2-3 μέρες θα έχει αποκατασταθεί το σημείο, θα μπορούν να περνούν από εκεί. Από εκεί και πέρα όμως εμάς δεν μας καλύπτει μόνο αυτό, διότι από κάτω υπάρχει πληθυσμός, υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν περιουσίες. Και αυτό έχουμε ζητήσει από την Περιφερειακή Αρχή, από τον ίδιο τον κύριο Περιφερειάρχη, να διασφαλιστεί αυτό το σημείο. Να διασφαλίσουμε και τη σωστή, να γίνει τη σωστή διέλευση και τα δύο τα οχήματα, αλλά και από κάτω να διασφαλιστεί και ο οικισμός. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων με ανακοίνωσή του ζητά από τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώσουν άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσουν, με τον κύριο Βαΐτσι να σημειώνει πως ο δρόμος δεν πρέπει να γίνει ένα νέο μικρό μαύρο λάγκαδο. Ακριβώς, θεωρώ ότι αυτός ο δρόμος είναι ασφαλής μόνο σε αυτό το σημείο. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι η νέα... το νέο έργο που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες, γιατί είναι τα ίδια τα πετρώματα. Δυστυχώς είναι τα ίδια τα πετρώματα, δηλαδή η γέφυρα πλάκας είναι τα ίδια τα πετρώματα. Είναι αδυστολιστικό το βουνό, όπως είπα και πριν. Ούτως ώστε πρέπει να γίνει γεωλογική αποτύπωση και συνεχή επίδειξη από υπηρεσία και δεν πρέπει να γίνει ένα μικρό μαυρολάγκαδο. Δεν πρέπει να το
ξεκινήσουμε. Σωστό. Να γίνει ένα μικρό μαυρολάβιο. Πρέπει να γίνουν τα πρέποντα, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που μπορεί να χρειαστεί έτσι με το ΕΝΕΣ. Δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι επιστήμονας. Αυτό θα μας το πούνε οι επιστήμονες. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στο μαυρολάβιο. Εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί μιλάμε ότι είναι ένας δρόμος με πάρα πολύ επιστημότητα, με διέλευση, αλλά από κάτω, όπως προείπα, ότι υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Σειρά ερωτημάτων με αφορμή την κατολίσθηση παρουσιάζει η παράταξη κοινότων υπηρετών με ανακοίνωση που εξέδωσε να αναφέρει μεταξύ άλλων γιατί ένας δρόμος με αρχικό προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων πριν την έκπτωση του αναδόχου, στον οποίο κατά την κατασκευή του δημιουργήθηκαν προβλήματα από κατολισθήσεις, δόθηκε εσπευσμένα στην κυκλοφορία πριν τις πρόσφατες εκλογές, υπήρξε πληρότητα των μελετών, είχαν εκπονηθεί γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες. Τι συνέβη με τα αδρανή υλικά που προέκυψαν από την κατασκευή? Δεδομένου ότι έγινε προσωρινή παραλαβή του έργου, εντοπίστηκαν κατασκευαστικές ελλείψεις ή κακοτεχνίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας? Αν ναι, γιατί δόθηκε στην κυκλοφορία με κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών? Πόσο εκτιμάται το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και ποιος θα αναλάβει αυτή τη δαπάνη? Και τέλος, πότε θα παραδοθεί στην κυκλοφορία με ασφάλεια ο δρόμος? Καταλήγει ανακοίνωση της παράταξης.